Θύματα κλοπής έπεσαν οι ηθοποιοί Ευγενία Δημητροπούλου και Γιουλίκα Σκαφιδά, οι τηλεοπτικές αδελφές από το σύριαλ Το Νησί. Με διαφορά μίας εβδομάδας βρήκαν παραβιασμένα τα οχήματά τους. Μη στεναχωράζει και μη σκάσει. Έχει όλα τα καλά του κόσμου να βρει το καλύτερο και όμορφη είσαι. Δεν έφταναν οι πίκρες και οι καημοί για τις αδελφές Πετράκη στο νησί. Χτυπήθηκαν από τη μοίρα και οι δύο στη ζωή. Η Ευγενία Δημητροπούλου και η Γιούλικα Σκαφίδα έπεσαν θύματα κλοπής με διαφορά μίας εβδομάδας. Κι όμως, όταν μετά από 10 ώρες δουλειάς βρίσκεις το αυτοκίνητό σου παραβιασμένο, μία απελπισία σε πιάνει. Έγραψε η Ευγενία στο Twitter πριν μερικές ημέρες. Εκεί πέρα, στο νησί. Ποιος μένει? Δεν μένει κανείς. Κανείς? Έχει να μείνει άνθρωπος εκεί πάνω από το 57. Η ηθοποιός είχε παρκάρει στο κέντρο της Αθήνας και όσο έπαιζε στη σκηνή του θεάτρου, άγνωστοι παραβίασαν το αυτοκίνητό της και της πήραν άδεια και δίπλωμα οδήγησης. Η τηλεοπτική της αδελφή δέχτηκε το δεύτερο χτύπημα. Μέρα μεσημέρι στην Ερμού μου σπάνε την μπαγαζιέρα και μου κλέβουν το κράνος. Πού έπρεπε να παρκάρω δηλαδή για να είμαι ασφαλής? 5 ημέρες μετά την πρώτη κλοπή ήρθε και η δεύτερη. Ούτε στο νησί τέτοιες συμπτώσεις. Εξού και το σχόλιο της Ευγενίας Δημητροπούλου στο Twitter. Έβαλαν στο μάτι τα οχήματα των αδελφών Πετράκη. Πέρασε καλά το νιώθω. Καλά. Εσύ, σιγανό ποταμάκι. Πολύ. Πρόσεχε η κακομήρα μου. Το κακό πήγε να τριτώσει με τον Ορφέα Αυγουστίδη, τον Αντώνη από το νησί. Μα τι έγινε? Ωμαι, τι πάθαμε το παιδιά. Ένα κέντρο, εγώ θα πω το κέντρο όσο επικίνδυνο κι αν είναι. Όχι ότι το αντέχω αυτό το πράγμα, αλλά και γύρω μου το βλέπω. Στον όροφό μου πριν 10 μέρες, τύπος πρωί έσπασε στο ξύλο τον παππού που μένει απέναντι από την πόρτα της πολυκατοικίας μου να του πάρει τη σύνταξη. Εγώ το πήρα χαμπάρι μετά, βγαίνοντας από το σπίτι. Ο ηθοποιός δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον άτυχο γείτονα, όπως δεν βρέθηκε κανείς να αποτρέψει τις παραβιάσεις στα οχήματα των αδελφών Πετράκη.